Γεια σε όλους, είμαι ο Κίμωνας. Αν είσαι νέος στο κανάλι, πάντα εγγραφή, πάντα ένα subscribe για να δεις όλα τα νέα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν στη χώρα μας, how to και χρήσιμες συμβουλές για το αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για το Check Engine Light. Είναι αυτή η ένδειξη που μόλις δούμε όλοι εδώ μπροστά στο καντράν, σίγουρα φρικάρουμε, σίγουρα νιώθουμε ένα κόμπο στο στομάχι, γιατί το μυαλό μας όταν δούμε αυτή την ένδειξη να ανάβει στο ταμπλό, νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ ακριβό, ότι το αυτοκίνητο καταστράφηκε και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, αυτό θέλω να σας πω σήμερα, να μην αγχώνεστε άδικα, να εξηγήσω λίγο ακριβώς τι είναι, γιατί όντως μπορεί να είναι κάτι ακριβό, μπορεί να είναι και κάτι απλό, κάτι τελείως αστείο. Έτσι μην αγχώνεστε. Πάμε λίγο να εξηγήσω λίγο τι είναι αυτή η ένδειξη, το check engine που ανάβει όταν θα σου ανάψει δηλαδή στο ταμπλό, τι ακριβώς είναι και πώς ανάβει. Να πούμε ότι το αυτοκίνητο έχει πάρα πολλούς αισθητήρες πλέον, όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Όταν βάζεις μπρος και οδηγείς, το αυτοκίνητο κάνει τεστ συνέχεια σε όλους αυτούς τους αισθητήρες. Μόλις τσεκάρει και βρει κάτι το οποίο δεν πάει σωστά, ξαναπερνάει έλεγχο και αν του βγάζει ένδειξη για αυτόν τον αισθητήρα, θα σου ανάψει το λαμπάκι, το check engine, που σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα εντόπισε στους αισθητήρες του αυτοκίνητου, ότι κάτι τρέχει με το αυτοκίνητο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο καταστράφηκε. Μπορεί να είναι κάτι όντως ακριβό, μπορεί να είναι κάτι απλό. Σκέψου ότι ακόμα και την τάμπα βενζίνης, αν δεν την κλείσει καλά, ενδεχομένως θα σου βγάλει αυτό το εικονίδιο, το check engine, δηλαδή κάτι αστείο. Έτσι, γι' αυτό το λέω. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ μόλις δεις την ένδειξη είναι να πας στο μηχανικό σου, να το βάλεις στον υπολογιστή το αυτοκίνητο, προκειμένου να διαβάσει τους κωδικούς, να διαβάσει τα error, τα fault, δηλαδή να του δει και να σου εξηγήσει ακριβώς τι δεν πάει καλά. Οπότε μην αγχώνεις προκαταβολικά, άσε να πας στο μηχανικό σου για να δεις, γιατί όπως είπαμε μπορεί να είναι κάτι αστείο. Εκεί όμως που πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός είναι ότι αν οδηγάς και ξαφνικά δεις το κονίδιο, το check engine να αναβοσβήνει συνέχεια, εκεί σταματάς ακαριά το αυτοκίνητο, καλείς οδική και πας κατευθείαν στο μηχανικό με την οδική. Δεν το κινείς το αυτοκίνητο, το ακινητοποιείς άμα δεις το check engine να αναβοσβήνει. Τέλος, ίσως θα έχεις παρατηρήσει ότι εκεί που ξεκινάς και πας με το αυτοκίνητό σου, ανάβει η ένδειξη του check engine και μετά από λίγα λεπτά σβήνει και δεν την ξαναβλέπεις. Αυτό τι σημαίνει? Όπως είπαμε, όταν το αυτοκίνητο κάνει τα διάφορα τεσταρίσματα από τους αισθητήρες και εντοπίσει το λάθος, ότι κάτι πάει καλά, θα στο εμφανίσει εκεί. Παρόλο που σου έχεις εμφανίσει το check engine, το αυτοκίνητο συνεχίζει τα τεστ να κάνει. Και αν αυτό δεν ξαναεμφανιστεί, το λάθος που ανακάλυψε το σβήνει. Που σημαίνει ότι ήταν κάποιος λάθος συναγερμός. Που σημαίνει ότι δεν ανησυχείς, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσεις γι' αυτό. Άρα, παιδιά, αυτό που θέλω να σας πω είναι να μην φρικάρετε. Έτσι, δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά είναι κάτι ακριβό η ένδειξη αυτή. Επομένως, αν σου βγει το check engine, δεν φρικάρεις, γιατί όπως είπα μπορεί να έχεις βάλει για παράδειγμα μια χαμηλή ποιότητα βενζίνη. Θα στο βγάλει. Μόλις την καταναλώσεις και βάλεις καινούργια, θα σου εξαφανιστεί το εικονίδιο. Οπότε μπορεί να είναι κάτι απλό. Όταν το δεις, δεν αγχώνεσαι, πας μηχανικό και ο μηχανικός βάζοντας στην OBD να διαβάσει με τον υπολογιστή του τα fault, ότι του βγάζει λάθος, θα σου πει και τι είναι. Εκεί όμως που πρέπει να έχεις την προσοχή, όπως είπα, είναι όταν το δεις να αναβοσβήνει. Εκεί ακινητοποιείς, αν αναβοσβήνει συνέχεια το check engine, αυτό το εικονίδιο. Και τέλος, όπως είπα, αν το δεις να ανάβει και μετά από λίγα λεπτά να σβήνει και να μην σου ξαναέρχεται μετά από μέρες, δεν ανησυχείς, δεν πας καν μηχανικό, κάτι λάθος είχε διαβάσει ο υπολογιστής. Αυτά λοιπόν, παιδιά, η άποψή μου για να ξέρετε πώς λειτουργεί και τι ακριβώς κάνει το check engine. Για να μην αγχώνεστε προκαταβολικά, να μην αγχώνεστε άδικα, δεν υπάρχει λόγος. Αφήστε να πάτε στο μηχανικό και μετά το βλέπετε. Και αυτά από μένα. Κάντε μια εγγραφή, ένα subscribe στο κανάλι, γιατί έρχονται πολλά καινούργια βίντεο. Κάντε subscribe, μην το ξεχάσετε. Ένα like βεβαίως, γιατί βοηθάει. Βρείτε με και στο Instagram, Κίμωνας TV. Και βεβαίως να σας ευχαριστήσω που είδατε το βίντεο αυτό.